πάλι τρέλα με τα Cocker Spaniel και έχει στο διαμέρισμά της 18. Πώς τα καταφέρνει και τα βγάζει πέρα, αυτό. Πρώτον, γιατί πραγματικά θέλουν τόση φροντίδα και τα ζώα. Δεν είναι, λέμε, ότι εντάξει, μωρέ σκυλάκι είναι, α, μόλις μάθει τα κάνει όλα μόνο. Δεν γίνεται, θέλουν φροντίδα τα σκυλιά. Ε, θέλουν περιποίηση. Θέλει αφοσίωση, θέλουν χρόνο. Αφοσίωση, θέλουν επαφή. Γενικώς θέλουν πολλά. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω πώς αυτή η γυναίκα καταφέρνει να έχει 18 υπέροχα σκυλάκια μαζί της. Τα φροντίζει. Είναι δέσμευση. Πώς πας διακοπές. Πού πας με 18, είναι δύσκολο. Ούτε ένα δεν μπορείς να πάρεις. Το οικονομικό. Γιατί και το οικονομικό είναι τεράστιο. Αλλά εγώ σου λέω και το πιο απλό. Θες να φύγεις ένα Σαββατοκύριακο. Η ίδια εξηγεί πώς είναι η ζωή της, πώς έχει φτάσει να έχει τόσα σκυλάκια μαζί της και πώς είναι φυσικά η καθημερινότητά της. Πολύ παιχνιδιάρικη και πολύ γλυκιά σίγουρα και με πολύ χαρά και με πολύ κέφι και με καθόλου μοναξιά. Θέλεις να δούμε τι έκανε ο Κωνσταντίνος ο Αρκάς? Θέλω να δω και θέλω να ακούσω και πληροφορίες αν μας λέει για τα κοκεράκια. Mm-hmm. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία αρκετά χρόνια εγώ δεν έχω πετύχει κανέναν που να έχει κόκερα. Από αυτούς που έχουν σκυλάκια εννοώ, έτσι. Δεν ξέρω αν είναι σε αυτήν τη φάση, ας πούμε, η συγκεκριμένη ράτσα. Είναι της μόδας και αυτό. Εγώ θυμάμαι όταν ήμασταν πιο μικροί. Θυμάμαι όταν ήμασταν μικροί που είχαν βγει τα δαλματίας. Θυμάστε τις ταινίες και έπαιρνε είναι... όλος ο κόσμος δαλματίας. Ναι. Γίνεται και μεγάλο και ναι. Δεν μπορούσε. Δεν ξέρω αν πάει κατά εποχές ότι κάποιο είναι. Φαντάζομαι ότι ο καθένας πηγαίνει σύμφωνα με το πώς είναι η ζωή του. Άρα να του ταιριάξει το σκυλί. Είναι και λίγο μόδα. Νομίζω τα γαλλικά bulldog και τα pug είναι φέτο. Τα τελευταία 5 χρόνια είναι πρωτοκαθεδρία. Όλοι θέλουν αυτά τα σχημομούρικα που είναι τόσο σχημομούρικα που νόμιζα. Εγώ θα σου πω κάτι για να είμαι πολύ συγκεκριμένη όσον αφορά τα παγ. Εγώ σαν ράτσα δεν το είχα ακούσει ποτέ μου. Δεν την ήξερα. Αλλά αφού μπήκαμε στη διαδικασία να βρούμε ένα σκυλάκι μικρό, βασικά κυρίως για τη Μαρίνα, για να έχει μια παρέα δικιά της μέσα στο σπίτι, είπα θα κάνω πολύ μεγάλη έρευνα αγοράς, να βρούμε ένα σκυλί που πραγματικά να ταιριάζει με τον τρόπο ζωής μας. Μην μας βγήκαν σαν φιλταράς και με βάζουν κάθε μέρα να τρέχω να κάνω χιλιόμετρα, γιατί σε μένα θα καταλήξω. Σαν το τρελό του Θοδωρή. Και τρέχω κάθε μέρα έξω και κάνω χιλιόμετρα, γιατί ο σκύλος έχει ανάγκη να αθλείται. Σωστά. Δεν μπορώ. Θέλω να κολλάει, να αγαπάει τα παιδάκια, να μην είναι, ξέρεις, να μην είναι επιθετικό ή να μην ας πούμε, έχει άσχημες αντιδράσεις σαν ένα μικρό παιδάκι. Το πονέσει, δεν ξέρω, οτιδήποτε λάθος. Του κάνει. Ξέρω εγώ τι να του κάνει. Εγώ βλέπω πως παίζει με τη Μαρίνα. Πραγματικά έχω τρελαθεί. Δεν υπάρχει. Θέλω να τα τραβάω βίντεο όσο ακόμα είναι κοντά στα μεγέθη τους, γιατί είναι αριστούργημα. Είναι σαν δύο ψεύτικα. Δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω με τον τρόπο που παίζουν. Λοιπόν, έψαχνα να βρω να μας ταιριάζει, να μας κολλάει, να μην θέλει πολλές αθλοπαιδίες, να είναι ένα σκυλί πραγματικά σπιτιού, να του αρέσει το μέσα, να παίζει καλά με τα παιδάκια και να κοιμάται. Μην είναι ανήσυχο πάρα πολύ. Είναι σαν τον Τζακ Ράσελ, του Θοδωρή, το τρελό. Αυτό, παιδί μου, είναι ένα υπέροχη ράτσα. Αλλά πρέπει να είσαι. Εγώ πώς το φαντάζομαι. Φαντάζομαι ότι αυτό το σκυλί θα μπορούσε να το έχει ένας νεαρός από τα 20 μέχρι τα 30, να κάνει την πλάκα του, να έχει, όπως έχει αυτό, σούπερ ενέργεια, να έχει και ο σκύλος και να τα κάνουν όλα μαζί. Ακριβώς. Δεν είναι για οικογένεια, κατά τη γνώμη μου. Όμως. Όχι, όχι. Ναι. Γιατί μπορεί να υπάρχουν πολλές ξεκούραστες οικογένειες και να αντέχουν ένα σκύλι το οποίο είναι πραγματικά. Φουλ ενέργεια. Φουλ ενέργεια. Δεν σταματάει ποτέ. Έτσι λοιπόν έφτασα στα παγκ. Δηλαδή, ψάχνοντας και διαβάζοντας και πάλι με φόβο, έλεγα πω λες να μην είναι έτσι όπως τα γράφουν, λες να μην είναι έτσι, να το έχουν γράψει τόσο. Ο σκύλος ρίχνει κάτι ύπνος, μόλις βαρεθεί η Μαρίνα. Με κάτι ροχαλτά βέβαια. Αλλά δεν πειράζει. Ελένη. Σημασία έχει ότι. Είναι ένα σκυλί για σπίτι. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να πάρει σκύλο πάντως. Γιατί πάνε και παίρνουν με την ομορφιά και παίρνουν, ας πούμε, τα τσόου. Το τσόου τσόου, ας πούμε, που είναι πολύ εντυπωσιακό με την μπλε γλώσσα. Τα οποία δεν έχουν καθόλου καλό χαρακτήρα. Δηλαδή από μόνα τους τα σκυλιά αυτά είναι πολύ αρχοντικά, αλλά δεν θέλουν πολλά με τους ανθρώπους. Δεν μπορείς να το βάλεις το τσόου δίπλα στο παιδί. Μία ώρα τουλάχιστον χτένισμα την ημέρα. Βέβαια. Να το βάλεις και αυτό μέσα. Σε παίρνει να το κάνεις και... μία ώρα χτένισμα την ημέρα. Βέβαια. Γιατί το άλλο με τις ζάρες. Άμα τον ήγεις εσύ.